καθώ εξή, ότι συνήθω όταν γίνεται μια αλλαγή διοίκηση υπάρχουν προβλήματα. Στη συγκεκριμένη χρονιά του 2011 δεν ήταν απλώ μια αλλαγή διοίκηση, αλλά ήταν μια συνέντευξη δύο διαφορετικών δήλωσεων. Και το κόρφωμα του κυρίου Δημάρχου, και το λέω όχι απλώ γιατί είμαι μέλο του Συμβουλίου, αλλά διότι οποιοδήποτε εδώ πέρα είναι χωρίς προσωπικές αρχές, θα έπρεπε να το λέει. Ο κύριος Δήμαρχος κατάφερε κάτι πολύ, πολύ δύσκολο. Έτσι. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τους παιδικούς σταθμούς. Ελέγχθηκε ότι διπλασιάσαμε τα τροφεία. Και θα σας πω το εξής. Το 2010 εισεπράτησαν από το Δήμο Κολαργού για τους παιδικούς σταθμούς Κολαργού 300 περίπου παιδιά, 230.000 ευρώ για τροφεία. Το 2011 εισπράτησαν για 460 παιδιά 360.000. Πες μου εσείς, είναι διπλάσιο αυτό για κάτι λιγάκι αριθμητική. Γιατί το να λέγονται αυτά τα πράγματα εδώ πέρα χωρίς καμία αυτή τεκμηρίωση το θεωρώ απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Και γίνεται αυτό συνεχώς. Ο κύριος Τεχρής συνέχεια εκδίδει φυλάδια επ' αυτού. Ο έλεγχος. Έλεγχος. Εγώ δεν θέλω να απαντήσω με αυτόν τον τρόπο γιατί δεν είναι στο χαρακτήρα μου. Αλλά έπρεπε να πάρω το λόγο κάποια στιγμή και να απαντήσω σε αυτή το οποίο το θεωρώ απαράδεκτο. 15 ευρώ ήταν το 2004. Ο κύριος Τεχρής στο Συμβούλιο που δώσουμε πάνω. Μα τα νούμερα δεν μπορεί να αξίσουν τα τροφεία. Το μαύρο το κάνουμε. Στα εισοδήματα πάνω από 50.000 ευρώ, ο κύριος Κυρίς είχε αντίρρηση σε αυτό. Μεγάλη αντίρρηση. Όταν εγώ από 15 και 50. Όταν εγώ απαλλάσσω και έχουμε απαλλάξει περίπου 15-20 οικογένειες από τα τροφεία. Από 15 ευρώ πήγε 50 ευρώ. Δεν είναι 15 ευρώ κύριε. Διάφοροι πληρώνουν 50 ευρώ. Τα στοιχεία, άμα βλέπετε τα στοιχεία, ο κύριος ο ταμείας του μπορεί να σας δώσει άλλο το πληρώμα. Κάτω από 15.000 ευρώ πληρώνανε 15 ευρώ, τώρα πληρώνουν 50. Λοιπόν, η κυρία... 15-50. 100-180. Και πληρώσαμε και 200 φορέ για τους παιδικούς σταθμούς. Και 50 φορέ για τους... Τα νούμερα δεν είναι όμως... Για τον καπί. Σας αναζητούν τα